ο Ισθμός της Κορίνθου, η ανεκτίμητη συγκοινωνιακή αρτηρία για τη ζωή της πατρίδας μας, καταστράφηκε με τον πιο βάρβαρο τρόπο από τη φεύγουσα γερμανική κτηνοδία. Το τερατώδες έγκλημα άρχισε με την ανατίναξη της υδροδρομικής γεφύρας, σύμφωνα με το προδιαγεγραμμένο σχέδιο των ηττημένων ούνων που βιαζόντουσαν να εγκαταλείψουν το φτωχό μας τόπο, δείχνοντας τη λύσα τους την τελευταία στιγμή πάνω σε έμψυχα και σε άψυχα. Ο σατανικός τρόπος των επιστημονικών καταστροφών της γερμανικής εγκληματικής νοοτροπίας συμπληρώνεται τώρα με το μεθοδικό γκρέμισμα του τροχαίου υλικού μας που έχει τον ταυτόχρονο σκοπό να αποφράξει τελείως τον Ισθμό. Και οι Γερμανοί παρακολουθούν το ανήκουστο έγκλημα με την πιο σκληρή αδιαφορία και απάθεια. Θαυμάστε το έργο τους. Θαυμάστε το γκρέμισμα της περιουσίας του φτωχού μας λαού που μόχθησε χρόνια ολόκληρα με στερήσεις, με δυσκολίες και με δάνεια να συμπληρώσει τη σιδηροδρομική μας συγκοινωνία. Τρίτη φάση του εγκλήματος είναι η ανατίναξη της γεφύρας του αυτοκινητοδρόμου που κατασκευάστηκε από τους Ιταλούς. Τραγική ηρωνία των καλών διαθέσεων του Άξονος που δήλωσε στα εγγένεια της νέας γεφύρας ότι οι αρχαίοι κατοχής ήρθαν να κατασκευάσουν έργα σημασίας που θα μείνουν αιώνια εις όφελος της Ελλάδος. Η δεύτερη έκρηξη ήταν τεράστια. Ολόκληρη περιοχή σύστηκε σε μεγάλη απόσταση γύρω και η Κόρινθος ξανάζησε τις φοβερές στιγμές των σεισμών από τη μεγάλη δόνηση της γερμανικής θεομηνίας. Και οι καπνοί που υψώθηκαν κατάμαυροι για να βρωμίσουν τον γαλάζιο ουρανό μας σκέπασαν για πολλές ώρες και τον ήλιο ακόμα. Μα το έγκλημα δεν τέλειωσε ίσαμε εδώ. Τώρα αρχίζουν οι εκρήξεις του υπονομευμένου βυθού του προλημένος για να ολοκληρωθεί τελείως η αχρήστευση του Ισθμού. Αυτοί υπήρξαν οι ούνοι. Θαυμάστε ακόμα τον σαδισμό τους που είχαν το κουράγιο να κινηματογραφήσουν οι ίδιοι το μισαρό τους έγκλημα. Τώρα που επίκυνται τα έργα της διανύξεως της Διώρυγος, χρειάστηκε να γίνει μια νέα οδική γέφυρα σε ένα αρκετά υψηλών σημείων, ώστε να είναι δυνατόν να κυκλοφορούν από κάτω ευηθοκόροι που θα εργαστούν δια την απόφραξη. Την μελέτη και την εκτέλεση του έργου αυτού, της κατασκευής της γεφύρας, ανέλαβε το ελληνικών μηχανικών, πρόθυμο να συμβάλλει με κάθε θυσία στην ανασυγκρότηση της πατρίδος μας. Η δαπάνη του έργου ευάρυνε των προϋπολογισμών του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και χρησιμοποιήθη υλικών γεφυροποιίας τύπου Μπέλεϊ, χορηγηθέν υπό τη Σούρα. Ο διοικητής του τμήματος με τον αξιωματικό του αναγνωρίσεως εκλέγουν προσεκτικά την θέση της γεφύρας, ενώ το συνεργείο χαράξεως θέσεως της γεφύρας και επιπέδου καθελκύσεως καταφθάνει με τα απαραίτητα όργανα και εργαλεία. Η εργασία αρχίζει με τον καθορισμό του άξονος διαστοιχισμού ακοντίων και την ανέβρεση των υψομετρικών διαφορών των δύο οχθών, καθώς και της διατομής του εδάφους εις την φυλή ανόχθην. Εν συνεχεία, δια της μεθόδου του ορθογωνίου τριγώνου, καθορίζεται το άνοιγμα του κολλήματος και εκ τούτου το άνοιγμα της γεφύρας ανελθών εις 200 πόδια. Η υλοποίηση του άξονος γίνεται εις την φυλή ανόχθην δια της αναπτύξεως χοινίου εις τους πόδας των ακοντίων. Μετά ταύτα αρχίζουν εσκαφέ δια την διαμόρφωση του επίπεδου καθελκύσεως, διατηρουμένων μαρτύρων της αρχικής μορφής του εδάφους εις τας θέσεις των κυλίστρων. Τώρα η εργασία της εσκαφής έχει προχωρήσει και βρίσκεται περί το τέρμα της, ενώ τοποθετούνται εκ διπλάκων μπέλεϊ εσχάρε των κυλίστρων κατασκευής.
ελέγχεται το αλφάδιασμα των εσχαρών και αυτοί ορθογωνίζονται ως προς τον άξονα της γεφύρας. Εν τω μεταξύ έχει αρχίσει και η προετοιμασία των εκπεντών βάθρων της γεφύρας εις τας δύο όχθας όπου τελικώς και θα στηριχθεί αυτή. Τα κύλιστρα των δύο φορέων της γεφύρας πρέπει να ευρεθούν ακριβώς στο αυτό οριζόντιον επίπεδον, γι' αυτό και γίνεται σχολαστικός έλεγχος. Ακολούθως γίνεται ο καθορισμός της ακριβούς θέσεως των σταθερών κυλίστρων. Εισέκαστον φορέα και κατά μήκος αυτού ο αριθμός των σειρών των κυλίστρων κατασκευής ρυθμίζεται αναλόγως του προβλεπομένου μήκους της κατασκευαστισμένης γεφύρας. Τα ταλαντευόμενα κύλιστρα καθελκύσεως τοποθετούνται ανά δύο επίσης εκατέρωθεν του άξονος πλησίων του ρήθρου και εις απόσταση 3,5 ποδών από του κέντρου της πλακός εδράσεως. Ο έλεγχος της οριζοντιότητας των κυλίστρων καθελκύσεως γίνεται με εξαιρετική προσοχή, διότι αποτελεί το ουσιοδέστερο μέρος της εργασίας. Βάσει δε τούτων γίνεται και ο έλεγχος του συνόλου των κυλίστρων, ούτως ώστε όλα να ευρίσκονται στο αυτό επίπεδο. Αυτό το επίπεδο, το εκ της οπτικής γραμμής, της διερχομένης δια των κορυφών των κυλίστρων, είναι το επίπεδο καθελκύσεως, το οποίο δύναται να έχει διαφόρους κλίσεις. Όταν όλα είναι έτοιμα, καταρρύπτονται οι αφεθέντες μάρτυρες του εδάφους και ανοίγονται ΟΠΕ, δια την στήριξη των υποθεμάτων των κυλίστρων καθελκύσεως, τη βοηθεία ειδικού επί αυτοκινήτου αεροσυμπιεστού, δια να αποφευχθεί η κατά τη διάρκεια της καθελκύσεως κατολίσθηση των κυλίνδρων καθελκύσεως. Με αυτές τις εργασίες το πεδίο καθελκύσεως ολοκληρώνεται πλέον και όλα είναι έτοιμα για να αρχίσει η κυρίως κατασκευή της γεφύρας.